Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτα στις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρωρος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και δυσασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός
είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην Ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίδες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών, είδε σε όραμα ότι ο πουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θεία Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, την συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού,
κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι, όσοις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεβίσαστε, αλληλούια. Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνησος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφου Βατοπετεινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και οι εκεί περιστάσεις ως στενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπετεινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με το μεγάλο ντορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια, «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε στον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα» και όπως αναφέρει ο ίδιος «Όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν». Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνησος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπεν «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?»
και της απάντησε «Ναι» και πέρασε να σε χαιρετήσω. Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανες συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρο ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει την υψηλωτάτη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα να κινησία μπαθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και ενεσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. «Εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία». Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργείας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα κατόπιν της συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων.
σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται. Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας. Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχύσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η ταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεσαι στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Οσιότατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο θρησόβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε εμπλατηθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχήν υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την ερετική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζει το γέροντα στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού
και αυτή εμπρεύματι αγιογνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και το αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος αγιορείτης γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Ορπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου